MI6 στο Λονδίνο, ας πούμε. Ναι. Αφού πρώτα απ' όλα σε όλες τις tour του Λονδίνου η MI6 είναι μέσα. Περνάς ναι. και σου λέει James Bond. James Bond, MI6. Από εδώ. Ναι. Καμία μυστική υπηρεσία δεν είναι actually μυστική. Ήταν μυστικές. Ναι. Η κουβέντα που είχαμε με το Σεραφείο, η απορία που είχα εγώ, ας πούμε, επειδή διάβαζα τα comments, είναι ας πούμε, πώς γίνεται να πιστεύεις σήμερα ότι το να είσαι γκέι είναι επιλογή, ας πούμε. Και κάθομαι και σκεφτούμε πώς μπορεί να γίνεται κάποιος γκέι, χωρίς να φυσικά. Ναι. Και ο μοναδικός τρόπος είναι να γυρίζει ο Φώτης ως Εργολόπουλος και αυτή είναι μέσα στις κολυμβήθρες. Σοβαρό μιλώ και μόλις, ενώ ο παπάς ας πούμε και βαφτίζει το μωρό, βαφτίζεται ο δούλος του Θεού, νομίζω δεν ξέρω να πουλαλεί. Μπορεί να τραγουδά και ράπ, δεν ξέρω. Λοιπόν, και να έρχεται ο Σεργουλόπουλος φτού μες στην κολυμβήθρα και σηκώνεται το μωρό και να λέει της νούνας του «Oh my God, είναι να μου φορείς λαχανή ξοπλάτων για όνομα του Θεού, εβαφτίσιο και είσαι πρώτη κουμέρα». Ναι, έτσι μόνο έτσι. Δεν ασχολούμαι με τα πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Και δεν μπορώ να καταλάβω που αφιερώνουν ενέργεια και χρόνο να ασχοληθούν γιατί αν είναι και αυτό. Μόνο με αυτό. Ξέρετε τι άκουσα που παρέαν οι οποίοι. Ποιο τη είπε ξετσίπο του, ανώμαλου, φρούτα. Ποιο αυτέ τι κουβέντε, α πούμε, του λιμανιού. Η εκκλησία, ο μεγάλο. Ναι, ο εκπρόσωπο του Θεού στην Κύπρο, που πήγαινε την προσωπία. Με το 4%. Σε κάποια φάση είναι όπως... Δεν όμως τον Πάπα της Καθολικής Εκκλησίας τι άλμα τα κάνουν. Έχισε τώρα, που είναι αυτή η Καθολική τώρα. Πρώτα η Καθολική είναι αίρεση. Όσο και να είναι, αν μας πάσεις το φράγμα των χίλιων παιδεραστών, όσο και να είναι σε κάποια φάση, έχω παιδιά, ξέρετε κάτι. Είδες και την ταινία με το Spotlight. Το Spotlight. Είχε έναν τύπο που λένε ότι μπορεί να ψυχιατρικό σύνδρομο το πράγμα. Περιγράψε ένας ψυχιατρικό σύνδρομο του την τάση των ιερέων. Η άποψη, δική μου δεν ξέρω αν είναι επιστημονικά, από επιστημονική άποψη είναι ότι εγώ πιστεύω προσωπικά ότι τη φύση σου δεν μπορεί να την καταπιέζει. Όσο προσπαθεί να καταπιέσει τη φύση σου, τόσο εξελίσσεται σε ανομαλία. Εξού και άλλα προβλήματα, ναι. Αυτό το νιώθω εγώ κάθε πρωί όταν κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο και δεν μπορώ να βρίσω. Μάνα μου, ακούσε. Μην γίνει καημένη την Μαρία την Ονυσηφόρου, δηλαδή. Ωρες, ώρες. Όχι, δεν μα έχει σώσει. Ωρες, ώρες. Από πρόστιμα. Δεν καταπίεσε αυτό το πράγμα. Να σα πω ότι άκουσα από μια παρέα μου μικρού πριν καμιά εβδομάδα. Και κέρδισε. Ναι. 25 κάτι. Και τι έκανε μαζί του. Α, 25. Okay. Λοιπόν, συζητούσε για κάποιον αν είναι γκέι και κάποιο που την παρέα έδωσε ενεργητικό ή παθητικό. Του είπε, εγώ α πούμε. Τι εννοεί. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό είναι σεξουαλική προτίμηση. Μάλλον προτίμηση. Ναι, αλλά κάτι... η άποψη που υπάρχει μέσα στα μυαλά του κόσμου είναι ότι εάν ο άλλο είναι ενεργητικός, ας πούμε, πιο άντρας που τον γκέι, επειδή μπορούν να συμβιβάσουν το γεγονός ότι το να είσαι γκέι, ας πούμε, είναι απόλυτα φυσιολογικό και προσπαθούν να το βάλουν μέσα σε καλούπια που καταλαβαίνουν. Και αμέσως σε κάμα την εικόνα ενός τρίχου του τύπου, ξέρεις, σκεμπέν κανονικά, όπως εγώ. Αποστόλος Γκλέτσος. Αποστόλος Γκλέτσος έχει σκεμπέν και τρίχου τόσο. Όχι, απλά ο μάτσο άντρας. Α, ναι. Ο μάτσο άντρας, ο οποίος είπε ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Σωστός. Λοιπόν, να κάνεις σεξ και να λες εγώ είμαι άντρας βαρβάτος, είμαι εγώ, είμαι άντρας βαρβάτος. Χαμπάκι μου, μεν τεράσεις, Αγγέλε μου, γλιάζει υπόξω, μωρό μου. Μαλάκα, τίποτα άλλο, έκανα εικόνα, καμότο. Πάμε πίσω στο Breaking Bad. Ναι, φίλε, έφτασε και όντως. Χαρίκλια, διεκτίμησε μας, εμπορώ καλό. Μετά έπειρα το ένα βήμα παρακάτω, φίλε μου, και σκέφτηκα έναν τύπο μέσα στα αποχωρητήρια, απλά να τον παίρνει του άλλου και να του λαλού, α, είσαι γκέι, όι, 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 τον παίρνω κάτω. Το καλό με τα podcast. Οπότε, ναι, εκπλήσει με πραγματικά το επίπεδο τη. Επιτυχημένης της ηθελημένης άγνοιας που υπάρχει μες στον κόσμο, εμένα στέλνει με εντελώς. Εγώ δεν το πιστεύω πολύ αυτό με την άγνοια. Δεν το πολύ πιστεύω. Κοιτάξτε, δεν το έχω για τόσο αθώους τους ανθρώπους γενικά. Όσοι καταφέρνουν εναντίον μιας πληθυσμιακής ομάδας με βάση πράγματα όσο ευτελή, όσο εσωτερικός προσανατολισμός, το χρώμα του δέρματος, η φύλη, το θρήσκευμα, πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την προσωπικότητά του. Όταν λοιπόν καταφέρνονται, δεν πιστεύω την άγνοια. Είναι απλή σκατοψυχία. Ναι, ναι, αλήθεια εδώ. Ειδικά άμα γνήσια, καθαρόημη σκατοψυχία. Στην πρόσβαση στην πληροφορία. Ναι. Ποια είναι η άγνοια. Δεν ξέρεις, ας πούμε, ότι μπορεί ο άλλος να πιστεύει ό,τι θέλει. Δεν, η άγνοια δεν γνωρίζεις ότι η φυλή δεν παίζει κανένα ρόλο ή η καταγωγή σου. Νομίζω, για το ποιος είσαι. Νομίζω παραπάνω εν τότε. Κοινή λογική.
αφισβητά πράγματα πάνω στα οποία έχτισε την προσωπικότητα σου και τις εμπειρίες ζωής. Και έρχεται να σου πω ότι ούλα ψέματα. Και τα δικά μου είναι καλύτερα. Ναι, ότι ούλα όσα έζησε σε ψέμα, α πούμε. Εδάμε που βοηθά το διάστημα. Και γι' αυτό που είπε πολλά του πρωτοβουλίου, επειδή το διάστημα είναι ένα από τα πολλά άλλα πράγματα μέσα στον κόσμο, στο οποίο δεν είμαστε ομάδες, είμαστε. Τώρα πλέον είμαστε πολλά ενωμένοι. Wow, συνεργάζονται πάρα πολλά. Ναι, δηλαδή κάτι μου ασφαίρνει κοντά. Τα διαφορετικά και είναι πολλά καλό. Ακόμα και ο ανταγωνισμός είναι υγιής, ας πούμε. Άλλοι υγιείς, ας πούμε, τώρα κάνουν focus στο να κάνουν Moon Village.